Κυρία Καβαλά, αναφορικά με το θέμα με τον εμβολιασμό του COVID, που πλέον θα γίνεται όσο ονούπο σε λίγο διάστημα από τα φαρμακεία, θέλαμε να μας πείτε τι λέει ο Ιατρικός Σύλλογος και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος για το θέμα αυτό, που από ό,τι βλέπουμε υπάρχουν κάποιες ενστάσεις γι' αυτό. Οι ενστάσεις όντως υπάρχουν. Υπάρχουν από την πλευρά του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και είναι κάτι το οποίο θα ήταν περίεργο να μην έχει υπάρξει. Θεωρούμε λοιπόν ότι ο εμβολιασμός είναι μια ιατρική πράξη. Είναι μια ιατρική πράξη η οποία θα μπορούσε να έχει κάποιες παρενέργειες. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα εμβόλια COVID δεν ήταν τα πιο εύκολα εμβόλια για να λάβει κάποιος ασθενής, και γι' αυτό το λόγο για όλο το διάστημα της πανδημίας γινόντουσαν σε προστατευμένο περιβάλλον, παίρνοντας ένα ιστορικό και προσέχοντας πάρα πολύ, ζητώντας και από τους ασθενείς να μην φεύγουν αμέσως μετά και δίνοντας κάποιες οδηγίες για το πώς να διαχειριστούν τις επόμενες μέρες αμέσως μετά τον εμβολιασμό. Γενικότερα θεωρούμε ότι πάντα τα εμβόλια πρέπει να γίνονται με τη συνταγογράφηση του γιατρού και φυσικά γνωρίζοντας τον ασθενή και με την δυνατότητα να προσέξει κανείς αυτό που θα είναι οι επόμενες ώρες, οι επόμενες μέρες. Το να γίνονται στα φαρμακεία, όπως νομίζω το νομοσχέδιο που τίνει να κατατεθεί τις επόμενες μέρες, είναι μια διαφοροποίηση, αν θέλετε, της αντίληψης των ιατρικών πράξεων. Εκεί είναι και η ένσταση. Έχει σταματήσει η χορήγηση των εμβολιασμών από ιδιώτες γιατρούς σε κατοίκον διαδικασίες, και αυτό έχει δημιουργήσει πάρα πολλά κενά, όχι τόσο στα δικά μας μέρη και στα δικά μας νησιά, όσο στις ορεινές περιοχές. Και γι' αυτό έχω την αίσθηση ότι το Υπουργείο έχει επιλέξει μαζί με το Φαρμακευτικό Σύλλογο να καλύψει το κενό που δημιουργείται στην πραγματικότητα, δεν υπήρχε μέχρι πριν από λίγες μέρες, κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι μια πολιτική επιλογή, μια πολιτική απόφαση. Αν θέλετε, βέβαια, είναι μια απαξίωση του ρόλου του γιατρού στην όλη διαδικασία, σε γενικές γραμμές. Αλλά αυτά είναι θέματα τα οποία. Πέρα από το κομμάτι της απαξίωσης που θέτεται ως ζήτημα, δεν υπάρχει και θέμα της υποστελέχωσης των νοσοκομείων? Δηλαδή, βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν και γιατροί σε επάρκεια τους ώστε να μπορούν να κάνουν και τον εμβολιασμό. Μα γι' αυτό βλέπουμε υπήρχαν και εδώ στην ΚΟ. Γι' αυτό και υπήρχαν και ιδιώτες όλο αυτό το διάστημα και συνέδραμαν στην όλη διαδικασία. Επαμοιβή φυσικά, αλλά μην ξεχνάμε ότι και τώρα, με το νομοσχέδιο που τίνει να κατατεθεί, θα υπάρξει μια αμοιβή για το φαρμακοποιό, για κάθε εμβόλιο. Εικάζεται γύρω στα 5 ευρώ για κάθε εμβόλιο το οποίο θα διενεργείται. Οπότε μιλάμε, όπως και να έχει, για ένα κόστος του κράτους προς τον διενεργούντα τα εμβόλια. Άρα θεωρώ ότι δεν υπήρχε λόγος να απαξιωθεί ο ρόλος της ιατρικής. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους οι φαρμακοποιοί δεν μπαίνουν στη διαδικασία να χορηγούν τα εμβόλια. Η χορήγηση είναι κάτι απλό, δεν το συζητάμε. Είναι κάτι όπως το και το εμβόλιο της γρήπης που το πραγματοποιούν όμως, οι φαρμακοποιοί. Όμως, το ιστορικό και οι παρενέργειες είναι κάτι το οποίο αποτελεί αποκλειστικά ιατρική διαδικασία. Θα είναι ασφαλή τα εμβόλια του COVID έτσι στα λέγεται φαρμακεία? Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι χρειάζονται ειδικές θερμοκρασίες, ειδική διαχείριση. Κατά πόσον ο ασθενής, οι άνθρωποι όλοι θα αισθάνονται ασφαλείς με τη χορήγησή τους από τα φαρμακεία? Τι είναι αυτό που τους διαφυλάγει έτσι την αξιοπιστία τους? Νομίζω ότι πλέον τα εμβόλια είναι κάτι το οποίο μας πληροφορούν, βέβαια, και θα το δούμε σε το επόμενο χρονικό διάστημα. Αλλάζουν λίγο τον τρόπο με τον οποίο, τη σύστασή τους. Γίνονται λίγο πιο εύκολα στη διαχείριση, δεν χρειάζονται πια τις ίδιες θερμοκρασίες και ο ΕΟΔΗ θα είναι σε θέση να τα χορηγεί στα φαρμακεία με διαφορετικό τρόπο, περίπου όπως γίνεται με τα αντιγρυπτικά εμβόλια. Όμως είναι κάτι που μένει να δούμε, είναι κάτι που αφορά την τεχνολογία, αν θέλετε, του φαρμάκου. Και αν και εφόσον η τεχνολογία το επιτρέψει, νομίζω ότι το Υπουργείο θα μπει σε αυτή τη διαδικασία, όσο και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος να είναι αντίθετος, γιατί δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Πέρα από την ένσταση που καταθέσατε ως Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, θα κάνετε κάτι άλλο εφόσον τελικά αυτό το νομοσχέδιο περάσει στη Βουλή και πάει στη δικασία του εμβολιασμού στα φαρμακεία? Του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου είναι σε μια διαδικασία συζητήσεων με το Υπουργείο. Γενικά είναι ένας ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας. Οπότε, πέρα από τις ενστάσεις οι οποίες έχουν εκφραστεί εγγράφως, έχω την αίσθηση ότι θα υπάρξουν τα επιχειρήματα σε επιστημονικά δεδομένα και επιστημονικές βάσεις, τα οποία θα δημιουργήσουν μια δεύτερη σκέψη στο Υπουργείο. Αν και με εφόσον ο Πρόεδρος θεωρήσει ότι καλύπτεται από τα αντεπιχειρήματα του Υπουργείου ή του Φαρμακευτικού Συλλόγου, η τελική απόφαση νομίζω ότι θα είναι δική του. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτό που η διοίκηση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου θα επιλέξει και θα αποφασίσει.